Πάμε και στην Θεσσαλονίκη, στον Πασχάλη Τεμεκενίδη, τον διευθυντή της Παλμός Ανάλυσης, που όλα τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια εκλογικών αναμετρήσεων μας κρατάει παρέα. Πασχάλη, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, Πασχάλη. Μια πρώτη εκτίμηση για το εύρος της συμμετοχής και αν αυτό θεωρείς ότι μπορεί να κρίνει τον τελικό νικητή. Νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητική αυτή η συμμετοχή, που τουλάχιστον φαίνεται να διαμορφώνεται εκεί γύρω στους 212.000. Θα σας δώσω χαρακτηριστικά γιατί είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ ικανοποιητική. Γιατί στις προηγούμενες εκλογές το 2021, οι δυο τους, οι δύο δηλαδή μονομάχοι, τότε ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Παπανδρέου, είχαν ήδη απορροφήσει το 65% της ψήφου του πρώτου γύρου. Mm-hmm. Τώρα οι δύο έχουν μόνο το 50%. Τότε προσήλθαν στις κάλπες περίπου ένας στους τέσσερις από τους υπόλοιπους. Τώρα φαίνεται να προσέρχεται στις κάλπες περίπου το 40% από τους υπόλοιπους. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση. Είναι σημαντική παρατήρηση. Για να καταλάβουμε την ανθρωπογεωγραφία των ψηφοφόρων. Τότε το μεγάλο κομμάτι που είχε ψηφίσει στον πρώτο γύρο συμμετείχε και στο δεύτερο. Ήταν οι δύο υποψήφοι στο δεύτερο. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Πολύ σωστά. Μάλιστα, και μάλιστα να πούμε εδώ ότι τότε. Είχε κάνει δήλωση ο κύριος Λοβέρδος από την πρώτη στιγμή υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη το 2021. Έτσι. Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι τότε υπήρχε το ισχυρό κίνητρο στους ψηφοφόρους του κ. Λοβέρδου, γιατί υπήρχε η υπόδειξη εντός εισαγωγικών ή εκτός να προσέλθουν στο δεύτερο γύρο υπέρ ενός υποψηφίου. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πασχάλη, αυτό τελικά παίζει ρόλο. Τι έχει δείξει η εκλογική συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια? Παίζει ρόλο ένας υποψήφιος του πρώτου γύρου που δεν έχει μπει στον δεύτερο να υποδείξει κάποια επιλογή για τους ψηφοφόρους του? Το 2021 νομίζω ότι έπαιξε σαφώς ρόλο, αν κρίνουμε από το τελικό αποτέλεσμα. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέβηκε περίπου 40.000 ψήφους από τον πρώτο γύρο στο δεύτερο, ενώ το κλίμα που είχε δημιουργηθεί οδήγησε τον κ. Παπανδρέου σε λιγότερο αριθμό, απόλυτο αριθμό ψήφων στο δεύτερο γύρο από ό,τι στον πρώτο. Δηλαδή είχε προεξοφληθεί η ήττα. Έτσι, άρα λοιπόν και οι δικοί του ψηφοφόροι δεν προσήλθαν. Ναι. Συνεπώς, ναι, νομίζω ότι παίζει ρόλο. Μάλιστα. Οπότε λες ότι με κάποιο τρόπο η συμμετοχή μέχρι στιγμής μπορεί να μας, μάλλον να μας δείχνει ποιος είναι ο νικητής ή ακόμη δεν έχουμε καμία ένδειξη? Να πάμε ανάποδα. Αν υποθέσουμε, αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι οι ψηφοφόροι των δύο μονομάχων του πρώτου γύρου έχουν πάει κανονικά στο δεύτερο. Ναι. Αν ποτέ δεν πηγαίνουν όλοι, έτσι. Πάντα υπάρχουν προσωπικό και οικογενειακή λόγοι που κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην προσέξει στο δεύτερο γύρο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι το 95% ξαναπροσέρχεται και ψηφίζει ακριβώς την ίδια επιλογή που έκανε στον πρώτο γύρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν έρθει περίπου 60.000 επιπλέον ψηφοφόροι. Μισό λεπτό, συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σου, Πασχάλη. Ψήφισαν 212.269 χωρίς να υπολογίζουμε τις ψήφους των αποδήμων. Οπότε έχουμε ένα τελικό νούμερο από την Κεντρική Επιτροπή των Εκλογών, 212.269 εκλογής στην Ελλάδα, σε σχέση με τι θα ενσωματωθούν αργότερα και οι ψήφοι των αποδήμων. Ναι, Πασχάλη. Ωραία. Άρα οι υπολογισμοί που έκανα είναι αρκετά κοντά, γιατί και εγώ είχα μια εκτίμηση γύρω στους 213.000, συνεπώς κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα 1.000, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Τι θέλω λοιπόν να πω, ότι είχαμε ήδη μια διαφορά 25.000, 24.000 ψήφων και κάτι μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν τώρα ήρθαν οι επιπλέον των δικών τους ψηφοφόροι, είναι περίπου 60.000. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δούκας, για να κλείσει αυτή τη διαφορά, θα πρέπει να πάρει 41.000 ψήφους και ο κύριος Ανδρουλάκης 17, για να κλείσει αυτό το σύν 24 που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης. Να πάρει 2+1 δηλαδή σε αυτή την σχέση. Παραπάνω από 2+1. Για κάθε τρεις ψηφοφόρους εκτός των δικών τους που προσέρχονται, πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον τους δύο, ίσως και λίγο παραπάνω, για να κλείσει τη διαφορά και να πάμε σε οριακή μάχη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι γενικά ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα πλεονέκτημα και το είχε ήδη από τον πρώτο γύρο. Ασφαλή εικόνα του αποτελέσματος, τι ώρα πιστεύεις ότι θα έχουμε περίπου? Κοιτάξτε, αν η διαφορά, αν δηλαδή η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο δεν αλλάζει τους σχετισμούς του πρώτου, τότε τη διαφορά, το αποτέλεσμα θα το έχουμε πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι σε μισή ώρα από τώρα θα έχουμε σαφώς το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ωραία. Να πω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε το 15%, άρα θα έχουμε μια ένδειξη σαφή για το πού κινείται το πράγμα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Θα έλεγα, θυμάστε, στον πρώτο γύρο είχαμε μια διαφορετική συμπεριφορά της Αττικής. Να έχουμε και ένα μικρό δείγμα από την Αττική πριν κάνουμε την οριστική αποτίμηση του αποτελέσματος, γιατί στην Αττική η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γερουλάνος, ήταν πολύ πιο ισχυρή και συνεπώς εκεί θα δούμε η μετακίνηση. Σωστά, ποιον θα ωφελήσει. Ωραία. Πασχάλη, θα τα πούμε και σε λίγο. Προς το παρόν, σε ευχαριστώ πολύ.